Σας καλωσορίζω στη Χαλβαδοπία Μήκο Σμίδη και ΣΥΑ και είμαι εδώ πέρα για να μπορώ να σας εξυπηρετήσω σε ό,τι χρειαστείτε. Ξεκινάει η ιστορία από το 1922, ερχόμενος ο παππούς από τη Σμύρνη, όπως πολλοί πρόσφυγες και παππούδες Ολωνών έχουν έρθει από αυτά τα μέρη τα παλιά. Είμαστε τρίτη γενιά χαλβαδοποιών και καλώς ή κακώς έχουμε μια εμπειρία, τουλάχιστον η δικιά μας η γενιά, 15 χρόνων πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Οι χαλβαδόπιτες, τα λουκούμια. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από παστέλια, είτε είναι τραγανά, είτε είναι μαλακά, είτε είναι μεξούς καρπούς, μαντολοπάστελα, μαντολάτα και μελοκάριδα. Προϊόντα τα οποία άλλα θα μπορούσε να πάρει ο πελατής και είναι εξίσου καλά είναι τα γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, καράμελες ταχυνιού και σουσαμάκι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε σε σαλάτες, είτε σε διάφορα γλυκά και είναι επίσης ωφέλιμο. Τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε προσθέσει μια καινούργια γκάμα χαλβάδων που βασίζεται στη μη χρησιμοποίηση της ζάχαρης και έχουμε φτιάξει 4 χαλβάδες που αντί για ζάχαρη χρησιμοποιούμε τη στέβια. Σας περιμένω να έρθετε στο μαγαζί μας και να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας με την υπογραφή Κοσμίδη και με την ευκαιρία ξεκινάει και η 40η, οπότε είναι ένα ακόμα λόγος παραπάνω να έρθετε σε εμάς. Κύριε Σημάκο, εγώ θέλω να μάθω όλη την ιστορία και από σας, αλλά θέλω να μάθω τα μυστικά για αυτό το περίφημο χαλβά που τρελαίνομαι να τρώω μόνο από σας. Και όχι μόνο εγώ, όλη η Ελλάδα. Είναι μια πολύ παλιά συνταγή από το 1922, την οποία κρατάμε την ευθύνη για να έχουμε αναλύωτε τελείως όλη τη συνταγή και όλη τη τεχνική που χρησιμοποιούμε, τις ίδιες πρώτες ύλες, για να μπορούμε να ευχαριστήσουμε όλη την εμπιστοσύνη που μας δίνει ο κόσμος τόσα χρόνια. Να ξεκινήσουμε λίγα και να δούμε τη διαδικασία, όπως την είδαμε και τη βιώσαμε μαζί και την κάναμε και πράξη κιόλας. Καταρχήν, η συνταγή, μάλλον η διαδικασία, είναι πολύ απλή. Σε αυτά τα καζάνια που είδαμε, ψήνεται η καραμέλα στους 118 βαθμούς και πέφτει στο σουσάμι, στο ταχίνι, το οποίο ταχίνι είναι σουσάμι αλλοιωμένο. Όταν έχει αλλευτεί, αλλεύεται χωρίς το φλοιό του, γίνεται το ζύμωμα κυροποίητα με το χέρι. Το ανάμειγμα του ταχυνιού με την καραμέλα μας φέρνει το χαλβά. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε μπορεί να προσθέσουμε μέσα, είτε λέγεται ξηρός καρπός, είτε κακάο, είτε κουβερτούρα, παίρνει και την ονομασία του. Έχουμε και σοκολάτα. Είδαμε ότι έχουμε και με αμύγδαλο και σκέτο. Και πολλά όμως διάφορα προϊόντα, ειδικά τώρα για τη 40η. Όλα τα είδη μας, οι οποίοι είναι 9 κωδικοί, 9 είδη χαλβάδων, είτε με κουβερτούρα υγείας από Ίον Κακάο και από την εταιρεία Ίον, είτε από αμύγδαλα ντόπιας παραγωγής πάντα, στις καλύτερες τιμές και στην καλύτερη ποιότητα το δυνατό που είναι στην εποχή. Εγώ φεύγω, πάω να δοκιμάσω χαλβά γιατί έχω και πολλή δουλειά μέσα στο εργαστήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και παρακαλούμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα προϊόντα Κοσμίδης και αυτή τη 40η όπως κάθε χρόνο και σίγουρα θα είναι ικανοποιημένος. Ο χαλβάς κάθε χρόνο έχει τη συγκεκριμένη υπογραφή.